Ελάτε να γυρίσουμε σελίδα παρέα στο τηλεοπτικό μας μαγκαζίνο και τον Δημήτρη τον είδατε και πριν, έχει παραμείνει στη συντροφιά μας, να σας συστήσουμε ένα εξαιρετικό μυαλό που μας κάνει την τιμή να... Εμείς βεβαίως τον αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν καταλαβαίνουμε αυτό που λέει. Εγώ ειδικά, ναι. σαν να μην μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι Αντώνης ο Βουλγαρέλης. Γεια σου, Αντώνη, καλώς ήρθες. Γεια σου, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μας. Νόμιζα ότι λέγατε για τον Δημήτρη για το εξωτερικό μυαλό του. Κοιτούσαν και εμένα, κομπλάρα του. Του τα έχουμε πει τον Δημήτρη. Θα μας πεις ακριβώς τι κάνει ο καλεσμένος μας και για ποιο λόγο τον έχουμε καλέσει. Σε απλά ελληνικά. Σε απλά ελληνικά. Ο Αντώνης μπορεί και φτιάχνει εφαρμογές τις οποίες έχουμε δυνατότητα να τις βλέπουμε στο κινητό μας. Ωραία, όσοι έχουν έξυπνα κινητά, νέα γενιά στα smartphone, και πιο καταλαβαίνετε πολύ... σημαίνει εφαρμογή καταρχάς. Mm-hmm. Ο Αντώνης μας έχει φέρει, βασικά ειδικεύεται σε εφαρμογές που φτιάχνονται στο iPhone, έτσι, και μας έχει φέρει κιόλας το κινητό του που θα μας δείξει κάποια εφαρμογή που έχει φτιάξει ο ίδιος και θα μας πει μερικές λεπτομέρειες. Να τον γνωρίσουμε όμως, αφού τον καλωσορίσουμε, να μάθουμε ποιος είσαι, από πού έρχεσαι, τι κάνεις. Είμαι από το Ρέθυμνο. Έχουμε μια εταιρεία εκεί πέρα, την Hotsoft, η οποία αναπτύσσει εφαρμογές. Δεν τα κάνω μόνος μου. Προφανώς είναι μια αρκετά μεγάλη ομάδα, περίπου 10-11 άτομα που ασχολούμαστε με όλα αυτά μαζί. Οι οποίοι τι είσαστε, υπολογιστάκηδες που λέμε. Ας μην το πούμε έτσι. Έχουμε διάφορους, δηλαδή μηχανικούς που έχουν τελειώσει μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως είμαι και εγώ. Έχουμε προγραμματιστές που είναι από το Πανεπιστήμιο από εδώ, του Ηρακλείου Επιστήμης Υπολογιστών, από τα Πολυμέσα, από το ΤΕΙ εδώ, από το Πολυτεχνείο, από τα Χανιά. Ας πούμε λοιπόν κομπιουτεράκιδες, αυτό είναι πιο απλό. Μέσο όρο ηλικία στα 30. Ίσως και λίγο πιο κάτω, ναι. Εγώ δεν είμαι 30 φυσικά, ήμουνα παλιά. Τώρα δεν είμαι ακόμα. Ανεβάζεις τη μέσο όρο. Αντώνη, θέλουμε λίγο να μας πεις, γενικότερα τα smartphones έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Έχουν απεριόριστες δυνατότητες, μας διευκολύνουν πάρα πολύ την καθημερινότητά μας σε πολλά επίπεδα. Αλλά και για τη δική σας δουλειά είναι ένα εντελώς νέο κομμάτι και μια καινούργια αγορά. Έτσι ακριβώς είναι. Βασικά, για να πούμε δύο λόγια εισαγωγικά σε αυτό το πράγμα, πρέπει να πούμε ότι δεν πρόκειται για ένα νέο gadget. Δηλαδή, το αδικούμε πάρα πολύ αν το δούμε σαν ένα gadget. Δεν μιλάμε μόνο για κινητά τηλέφωνα, μιλάμε και για ταμπλέτες όπως είναι οι υπολογιστές που έχεις εσύ εκεί μπροστά σου. Στο stand. Ναι, να το δείξουμε γιατί πιο πολύ καταλαβαίνω. Αυτό είναι η θήκη. Αυτός είναι ο υπολογιστής. Έτσι. Αυτές οι συσκευές δίνουν μια τεράστια ευκαιρία για εξωστρέφεια και οικονομική ανάπτυξη, όχι σε επιχειρήσεις μόνο σαν και εμάς, αλλά σε όλη τη χώρα. Ναι. Ειδικά σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βρισκόμαστε, μιλάμε για μια αγορά η οποία έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε 1.300.000 συσκευές παγκοσμίως. Και αυτές όλο και αυξάνουν. Όλο και αυξάνονται με ρυθμό περίπου 50-55% κάθε έτος. Τις οποίες ξέρουμε όμως να τις χρησιμοποιούμε ή τις θέλουμε όσοι έχουμε χρήματα πια να τις αγοράσουμε για λόγους πρεστής και κύρους. Αγόρασα δηλαδή το super smartphone ή την ταμπλέτα για να την κρατάω στο γραφείο ή την ώρα που κάνω εκπομπή. Σίγουρα υπάρχει και ξέρω αυτό. Να πατάω μόνο 3 κουμπιά. Σίγουρα υπάρχει για μένα αυτό. Το είπες αυτό τώρα, συγγνώμη, γιατί πρέπει να τσακωθώ. Όχι, για μένα το λέω. Εσένα είναι το όργανο μου. Κουμπιά δεν έχουν πάντως, οπότε λύνεις αμέσως το πρόβλημα αυτό που λες. Ποιος τα χρησιμοποιεί ή δεν τα χρησιμοποιεί. Σίγουρα είναι και αυτό ένα κομμάτι, δηλαδή το θέμα του να είμαι trendy και να έχω το τάδε κινητό, την τάδε μάρκα. Αλλά αν το δούμε μόνο έτσι, σίγουρα έχουμε χάσει το 99% της ουσίας, που είναι ότι με ρώτησαν αν το χρησιμοποιούν. Μία απόδειξη της χρήσης του είναι... Αν ξέρουμε να το χρησιμοποιούμε. Μία απόδειξη της χρήσης του ήδη είναι ότι το 2009 ο τζίρος από αυτά τα κινητά και τις έξυπνες γενικά φορητές συσκευές έχει φτάσει στα 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Από περίπου... Είναι ασύλληπτα τα ποσά. Είναι ασύλληπτα τα ποσά και μιλάμε για το 2014, είναι μία πρόβλεψη παγκοσμίων οργανισμών που κάνουν τέτοιες έρευνες και τα παρουσιάζει και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για το 2014 λοιπόν περιμένουν ένα τζίρο στα 900 δις. Πλέον τα δισεκατομμύρια τους άλλους έχουν γίνει μαρουλόφλα για τους Έλληνες. Αυτά ακούμε στις δηλώσεις πάνε και έρχονται. Μια καλή ευκαιρία. Είναι τεράστια τα νούμερα. Για τους πολιτικούς μας αρχηγούς, αφού το δικό μας το βαρέλι δεν έχει πάθος, συστήσουν μια καινούργια εταιρεία να βγάζουν λεφτά. Αντώνη, πες μου λίγο κάτι για να είμαστε πρακτικοί στον κόσμο που μας βλέπει. Είπες στην αρχή ότι δημιουργεί πολλά ωφέλη, συγκριτικά ωφέλη για αρκετές επιχειρήσεις όλη αυτή η τεχνολογία. Πώς μπορεί να ωφελήσει μια επιχείρηση? Ναι, καταρχήν να ξεκινήσουμε από τα ωφέλη που μπορεί να προσφέρει στο ίδιο το κράτος. Έχει κάνει μια έρευνα το ΙΟΒΕ, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το οποίο έχει υπολογίσει ότι μέχρι το 2020 το ελληνικό κράτος, δηλαδή μιλάμε για την ελληνική πραγματικότητα, μιλάμε για μια χώρα δηλαδή που
έχει μία διείσδυση των κινητών τηλεφώνων 125%, mm-hmm. που σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς κουβαλάει πάνω του ένα και ένα τέταρτο κινητού στην τσέπη. Ότι μπορεί να εξοικονομήσει περίπου 24 δις ευρώ μέχρι το 2020. Για μία επιχείρηση, πες μου, για μία μικρή εταιρεία που μας βλέπει αυτή τη στιγμή, ο επιχειρηματίας και βλέπει με τη δεδομένη κατάσταση ως έχει, mm-hmm. σε ένα μήνα ότι θα πρέπει να κλείσει το μαγαζί του. Ναι. Του δίνει μία εναλλακτική το διαδίκτυο και συγκεκριμένα τώρα πια οι εφαρμογές και αυτή η τεχνολογία. Του δίνει μία τεράστια εναλλακτική και μία τεράστια ευκαιρία να στραφεί προς άλλες αγορές, νέους χρήστες. Χρήστες που είναι πολύ πιο δεσμευμένοι με τη συσκευή τους, ναι. διότι το κινητό έχει πάντα μια προσωπική χρήση, σε αντίθεση με τον υπολογιστή που κάθονται όλοι, ας πούμε, και τον χρησιμοποιούν. Σωστά. Το κινητό τους πιο πολλές φορές είναι κάτι πολύ προσωπικό, οπότε μπορείς να του παρέχεις προσωποποιημένη υπηρεσία, μπορείς να είσαι πάντα μαζί του, είναι το πορτοφόλι, το έχει πάντα στην τσέπη του, δεν είναι σαν τον υπολογιστή που τον έχει στο σπίτι mm-hmm. του. Επίσης, προσεγγίζεις αμέσως ένα κοινό μιας άλλης δυναμικής, ένα κοινό που στη φιλοσοφία το έχει περάσει το ότι δίνω κάποια χρήματα για να πάρω αυτό που θέλω, 1, 2, 3, 5 ευρώ, του δίνεις ένα πολύ βελτιωμένο προϊόν, δηλαδή ας πάρουμε ένα ξενοδοχείο, ξέρω, μια τουριστική επιχείρηση που στην Κρήτη είναι πάρα πολλές και στηρίζει την οικονομία. Τι εφαρμογές πούμε, θα μπορούσαν να έχουν τέτοιες? Θα μπορώ, στο παράδειγμα της εφαρμογής που θα σας δείξω αργότερα, μπορούμε να δούμε ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλο το hardware, δηλαδή όλο το υλικό που περιλαμβάνεται μέσα στη συσκευή, το οποίο, αν θέλετε να πούμε έτσι μερικά παραδείγματα, είναι, ας πούμε, έχει μέσα επιταχυνσιόμετρο. Τι είναι αυτό, θα μου πεις? Γυροσκόπιο. Γυροσκόπιο. Μετράει δηλαδή την επιτάχυνση ή την επιβράδυνση. Μετράει το πόσο κοντά είναι στο σώμα σου ή πόσο μακριά. Μετράει το πώς είναι στραμμένη η συσκευή. Έχει μαγνητόμετρο, δηλαδή να μετρήσει επίπεδα μαγνητισμού. Έχει κάμερες φυσικά, και λέω κάμερες γιατί έχει συνήθως δύο. Μία, και αυτά πώς μπορούν να ωφελήσουν ένα ξενοδόχο? Ένα ξενοδόχο, ας πούμε. Έχει GPS, έχει διάφορα σύνδεση στο ίντερνετ και όλα αυτά. Ναι. Στο ξενοδόχο, λοιπόν. Είπα το GPS επειδή θα μου χρειαστεί το παράδειγμα. Ναι. Προσγειώνεται ο τουρίστας στο αεροδρόμιο, με το που βγει, ανοίγει την εφαρμογή του hotel τάδε. Πληροφορείς πώς να πάει μέχρι το ξενοδοχείο. Του δείχνει ακριβώς με το GPS που είναι, του δείχνει το δρόμο πώς θα πάει στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο το δικό του, του δείχνει και όλα τα αξιοθέατα μέχρι να φτάσει εκεί. Ναι. Του δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλει από το room service οτιδήποτε έως ότου φτάσει. Δηλαδή, πραγματικά οι ιδέες και εφαρμογές είναι αμέτρητες. Αρκεί να έχει φαντασία, ναι. Ακριβώς. Ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με το κομμάτι της τεχνολογίας, ναι. ενδεχομένως, π.χ. έχω εγώ μία επιχείρηση και θέλω να την ενισχύσω λίγο ψηφιακά, να την αναβαθμίσω. Και να τη δώσω μια παρουσία. Μπορώ να σου πω, Αντώνη, ή στον οποιοδήποτε Αντώνη που ασχολείται με αυτά, θέλω να έχω αυτό το πράγμα λίγο και μπορεί αυτό να μεταφραστεί πια τεχνολογικά. Πολλές φορές ο ίδιος ο πελάτης, ο ίδιος ο επιχειρηματίας, δεν γνωρίζει ακριβώς τι μπορεί να κάνει η πληροφορική για αυτόν, τι μπορεί να κάνει τι η τεχνολογία για αυτόν. Τι δυνατότητες δίνει. Ναι. Οπότε εκεί αυτό που μπορεί να κάνει είναι να συμβουλευτεί κάποιον που θεωρεί ειδικό, να του πει τι κάνει και να προσπαθήσει μέσα από την τεχνολογία να βρει διεξόδους ώστε να απευθύνει σε νέα κοινά, σε νέα target group. Ναι. Να διευρύνει το πελατολόγιο, όπως είπαμε, και να προσφέρει και μια πολύ πιο πλούσια υπηρεσία στον πελάτη που θα διαφοροποιήσει δραστικά και το προϊόν του. Δηλαδή, είναι άλλο το προϊόν του ξενοδοχείου που σου δίνει μια τέτοια εφαρμογή ή του delivery που σου φέρνει φαγητό στο σπίτι, και είναι τελείως άλλο το προϊόν του ξενοδόχου που δεν ακολουθεί την τεχνολογία. Έχει μια αναβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών. Ακριβώς έτσι. Και δίνει και την αίσθηση, ψευδαίσθηση, όπως θέλετε πείτε το, στον πελάτη. Ότι αφού αυτός ο άνθρωπος έχει μια τόσο προσεγμένη επιχείρηση που ακολουθεί την τεχνολογία, με βοηθάει πάρα πολύ, δηλαδή μου παρέχει αυτή την υπηρεσία να με διευκολύνει να φτάσω, να παραγγείλω, να κάνω, φαντάζομαι ότι και όλη η υπόλοιπη υπηρεσία που έχει να προσφέρει είναι υψηλού επίπεδου. Αναβαθμισμένη. Και καλλιεργείς και αίσθημα εμπιστοσύνης πια. Έτσι. Δημήτρη, πάμε να δούμε λίγο τις εφαρμογές. Ναι, μπορεί. Λοιπόν. Ναι, Αντώνη, ενδεικτικά μας έχει φέρει μια εφαρμογή εδώ πέρα. Έχω φέρει μια εφαρμογή, δεν ξέρω πόσο καλά φαίνεται. Η οποία σε τι αφορά? Βλέπω το κινητό σου τηλέφωνο. Ναι, είναι το κινητό μου τηλέφωνο, αυτό είναι το κινητού μου. Είναι ένα πόρταλ ενημερωτικό, GoodNet λέγεται. Mm. Είναι πανευρωπαϊκό, παγκρίτιο ακόμα. Mm. Έχει αυτή τη στιγμή την έδρα του στο Ρέθινο, απευθύνεται σε όλη την Κρήτη. Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα το πρωτοσέλιδο. Είναι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα διαβάζουμε ειδήσεις, ας πούμε. Πέρα από το ότι μπορείς να μπεις να διαβάσεις ειδήσεις, ας μπούμε στην Κρήτη να δούμε κάποια νέα. Αργεί λίγο να πούμε, επειδή η σύνδεσή μας δεν είναι τόσο καλή στο ίντερνετ. Φορτώνει λοιπόν τα νέα, τα οποία μπορώ να διαβάσω. Αφού πατήσω σε κάποιο νέο για να το διαβάσω, μπορώ αμέσως να το μοιραστώ με τους φίλους μου μέσω του Facebook, ας πούμε. Μπορώ να το στείλω με ένα email σε κάποιον. Mm-hmm. Μπορώ
να το βάλω σε κάποια κατηγορία που λέμε read later, δηλαδή να το διαβάσω αργότερα, με ενδιαφέρει αλλά τώρα δεν προλαβαίνω, ή να το βάλω στα αγαπημένα μου για παράδειγμα και να είναι ένα άρθρο το οποίο το θέλω μονίμως να το έχω. Και αυτή η εφαρμογή τώρα λειτουργεί με RSS, δηλαδή εγώ μπορώ να πω στο site Νέας Κρήτης και να πάρω ας πούμε, τα άρθρα, να συμπεριλάβω ας πούμε, μια κατηγορία που θέλω και να μου τα εμφανίζει φυσικά στην εφαρμογή αυτή. Επίσης, επιλέγουμε δηλαδή όλες τις πηγές πληροφόρησης που θεωρούμε εμείς. Θα είναι, ας πούμε, σαν, είναι σαν την ατζέντα μας. Είναι σαν και την βάζουμε ατζέντα μέσα μας. Το site με το οποίο θέλουμε να έχουμε, από το οποίο θέλουμε να έχουμε πληροφόρηση, είτε είναι αυτό το Νέα Κρήτη, είτε ναι, μπορεί είναι να ξέρω περίπου εγώ, έτσι. Είναι περίπου έτσι. Δηλαδή θα πρέπει η ίδια Νέα Κρήτη, οτιδήποτε. Η εφημερίδα να σου προσφέρει αυτή την εφαρμογή, ώστε να σου δίνει αυτές τις δυνατότητες. Η εφαρμογή πρέπει να μας προσφέρει το RSS. Το RSS είναι ενσωματωμένο, ναι. Ναι, το RSS είναι ένας τρόπος να διασυνδέσουμε ένα site, ας πούμε, με κάποια άλλη πηγή που θέλει να τραβήξει την πληροφορία, να τη δώσει. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Ας πούμε όμως τώρα ότι εγώ, όπως ερχόμουν από το Ρέθυμνο, είδα ένα ατύχημα στο δρόμο και θέλω να σας στείλω ένα μήνυμα εδώ να ενημερώσω την τηλεόραση και την εφημερίδα ότι, παιδιά, έγινε ένα ατύχημα ακριβώς σε αυτό το σημείο. Εδώ αρχίζουμε τώρα να χρησιμοποιούμε το GPS και διάφορες άλλες δυνατότητες που έχει συσκευή. Γράφω εγώ εδώ πέρα το μήνυμά μου, το πληκτρολόγο. Εντάξει, δεν φαίνεται σίγουρα καλά. Ότι έγινε κάτι. Σε αυτό το σημείο. Τραβάω μία φωτογραφία από το ατύχημα ή διαλέγω μία από το άλμπουμ του κινητού. Διαλέγω τώρα εδώ πέρα μία τυχαία. Η κόρη μου είναι εντυμένη πριγκίπισσα. Λοιπόν, επίκαιρη φωτογραφία. Ναι. Και παράλληλα χτυπάω το χάρτη. Όπου α, του και λέω, που, σε ποιο ναι, σημείο είναι. Επιλέγω το σημείο στο οποίο θέλω. Αν είχαμε εδώ πέρα ίντερνετ, θα είχε μπει. Σε εξωτερικό χώρο, τέλος πάντων, θα είχαμε με τη μία κιόλας. Θα μου δείχνει ακριβώς που είμαι τώρα και μου λέει: θέλεις να στείλω τη θέση που είσαι τώρα, θες να διαλέξεις κάποια άλλη θέση πάνω στο χάρτη. Ναι. Αν το κάνουμε μεταγενέστερα από εκείνη τη στιγμή που έχετε συμβεί. Αυτή η εφαρμογή την έχετε έτσι λίγο προσανατολίσει σε ειδησιογραφικό περιεχόμενο ή μπορεί να είναι και μεταξύ φίλων πληροφορίες. Θα μπορούσες να παραγγείλεις το βράδυ κάτι στο σπίτι σου για να το φας και για να έρθει ο delivery, το παιδί που θα σου φέρει. Χωρίς να χαθεί και να έρχεσαι σπίτι. Μαζί με την παραγγελία του στέλνεις και τις δεταγμένες που ακριβώς θα έρθει. Ή διοργανώνω εγώ ένα αποκριάτικο πάρτι αύριο και θέλω να καλέσω 20 άτομα και επειδή δεν ξέρουν πού είναι. Ακριβώς, ακριβώς. Το σπίτι. Ναι, θα σας πω εγώ. Τους δείχνω. Τις συνδεταγμένες. Ναι. Επίσης έχει κάποιες άλλες δυνατότητες που έχουν πλάκα, ας το πούμε, χρησιμοποιώντας το επιταχυσιόμετρο που λέγαμε πριν. Αν θέλεις να ανανεώσεις τα άρθρα που διαβάζεις, δεν χρειάζεται να πατήσεις κάποιο κουμπί, απλά κουνάς λίγο έτσι το κινητό. Και κάνει refresh. Και αυτόματα κάνει ένα refresh. Που σου κατεβάζει τα κινητά. Αν έχει προκύψει μια νέα είδηση, ας πούμε, εμφανίζει τότε. Μπορείς επίσης να ακούς ραδιόφωνο την ώρα που διαβάζεις κάποιο άρθρο και κάτι το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό και νομίζω πρέπει να το δούμε. Δεν ξέρω το μικρόφωνο μου βέβαια αν το πιάσει. Ίσως να πρέπει να... βάλεις εκεί βλέπουμε. Λοιπόν, είμαι εγώ στο αυτοκίνητο και θέλω να διαβάσω αυτό το άρθρο εδώ. Ναι. Να δούμε την ώρα που οδηγείς, την ώρα που οδηγώ, ναι, και χωρίς να είναι και επικίνδυνο. Επειδή δεν χρειάζεται να το κοιτάς, έτσι. Δεν χρειάζεται να το κοιτάς. Γιατί επιλέγω το κείμενο που θέλω να μου διαβάσει. Και... έχεις κάνει λίγο δεξιά. Συγκοινωνιών σίγμα αλφα σίγμα. Εισηγήθηκε θετικά στην πρόταση της ναυτιλιακής εταιρείας Nel Lines να δρομολογήσει πλουτούς καλοκαιρινούς μήνες για μία φορά την εβδομάδα στην γραμμή του Ρεθύμνου. Λοιπόν, εμείς το ακούμε. Δεν ξέρω, επειδή ακούγαμε και τη Ζάζ. Ακούστηκε λίγο. Ακούστηκε λίγο. Τέλος πάντων, κάνει ανάγνωση του κειμένου που έχεις επιλέξει. Σκηνοθέτη, θέλεις να το ξαναπατήσουμε να ακούσουμε την είδηση. Κάτι για καράβι στο Ρέθυμνο. Άρα να την ενδιαφέρει να το ξαναβάλουμε. Ναι, δεν βάλετε, δεν άκουσε καλά η Δανάη. Ωραία, μπορώ να βάλω λίγο παρακάτω για όσους ακούσαμε ναι, το προηγούμενο. Ναι, να ακούσουμε το υπόλοιπο κείμενο. Επιλέγουμε το κείμενο ουσιαστικά. Και... επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα της από τις 26 Ιουνίου ως τις 9 Σεπτεμβρίου δρομολογιών στη γραμμή Ρέθυμνο Σαντορίνη Πειραιάς κάθε Σάββατο για το πλοίο. Πολύ ωραία, θα συνδεθεί το Ρέθυμνο με τη Σαντορίνη παρεμπιπτόντως και στη συνέχεια με τον Πειραιά. Προς Θεού να μην επαναστατήσουν οι εκφωνητές ότι θα τους φλέψουν τη δουλειά. Λοιπόν, αυτό που ξέραμε οδηγό και σε σκέφτομαι και είναι αυτό επικίνδυνο που το έχει πει ο αντίπας με μεγάλη επιτυχία. Σταματάει να είναι επίκαιρο. Ναι. Και επικίνδυνο. Τώρα πληροφορούμε. Οδηγώ και πληροφορούμε, χωρίς να είναι επικίνδυνο. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές που θα μπορούσαμε να δούμε, αν θέλετε, αν έχουμε χρόνο, που είναι επίσης εντυπωσιακές. Όπως είναι, για πες. Για παράδειγμα. Πολύ, πολύ μας κόψουν, λέγε εσύ. Θα μπορούσαμε εδώ, όπως καθόμαστε από εδώ, να ελέγξουμε πλήρως ένα σπίτι που βρίσκεται οπουδήποτε. Ας πούμε στο αυτό Ρέθυμνο. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Για πες, στο σπίτι μας, όχι κάποιο άλλο σπίτι. Στο Ρέθυμνο, μια φορά που είχε έρθει. Λοιπόν, στην οθόνη τώρα του κινητού, όπως βλέπετε, έχω το μενού μέσα από το οποίο μπορώ να ελέγξω μια οικία η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Ρέθυμνο. Με την προϋπόθεση ότι στο σπίτι... το δικό μου σπίτι, εντάξει, με την προϋπόθεση ότι στο σπίτι σου έχεις εγκαταστήσει σύστημα ασφαλείας με κάμερες.
Όχι, είναι όχι κάμερα, αυτό. Όχι. Χρειάζομαι. Σωστά έπιασα την προϋπόθεση. Θα πρέπει η προϋπόθεση να έχω και κάποιο άλλο σύστημα το οποίο να μπορεί τοπικά να ελέγξει το σπίτι. Και να σου στείλει πληροφορία. Ναι, και δεν λέμε να ελέγξει να δω τι γίνεται. Λέμε να ανάψω τα φώτα, να σβήσω τα φώτα, να ανοίξω την καραζόπορτα, να αλλάξω τη θέρμανση. Είμαι. Τώρα συζητάμε μετά από 20 χρόνια που θα μπει η Ελλάδα στις αγορές. Διακοπές. Και έχω αφήσει τον κήπο, ο οποίος πρέπει να ποτιστεί. Δεν θα στείλω τη συμπεθέρα την κούλα, πήγε να μου ποτίσει τα λουλούδια. Θα βάλω από το κινητό, σου την κινητό εντολή. Μου την εντολή, ποτιστικό, ξεκίνα να δουλεύεις και θα μου ποτίσει τα λουλουδάκια μου. Ακριβώς έτσι θα γίνει και όχι μόνο θα ξεκινήσει να δουλεύει, αλλά θα ξεκινήσει να δουλεύει μόνο εάν το υγρασιόμετρο που θα έχουμε καρφώσει στο έδαφος σου, διότι δεν υπάρχει απαιτούμενη υγρασία. Υπάρχει για να και ένα εισιτήρα δηλαδή εκεί πέρα. Που... Λίπος στην Κομωτινή, ας πούμε. Κάτσε, έχω ερώτηση τώρα που πάω. Στην Κομωτινή, π.χ. Μπορείς να κλείσει το εισιτήριο μέσω του συσκευή, αν θέλει, απλά πληροφοριακά. Εξαιρετικό αυτό, για να μην χάνει χρόνο. Και θέλει ο Στέλιος να πάρει επιγόντως κάτι από το σπίτι μου. Ναι. Μπορώ να του ξεκλειδώσω. Μπορείς να το ανοίξεις την καραζόπορτα, να του ξεκλειδώσεις το συναγερμό, να μπει μέσα να το πάρει και εσύ χωρίς καν να επικοινωνήσεις μαζί του, να δεις από το log της εφαρμογής ότι άνοιξε η τάδε πόρτα τη συγκεκριμένη ώρα και ξαναέκλεισε τότε και μπήκε ο Στέλιος μέσα και πήρε ό,τι πήρε και στο CSI να τα στείλεις αυτά. Είναι ενήμεροι κι αυτοί. Φεύγω από το σπίτι και έχω ξεχάσει το θερμοσύφωνο ανοιχτό. Να, το θερμοσύφωνα. Μπορούμε ή να το να πεις αμάδα το γενικό και να το... Όχι, εντάξει, μην κατεβάσεις γενικό, θα κλείσουν τα πάντα. Αλλά να κλείσει ο θερμοσύφωνας ή μπορείς να του πεις ότι κάθε φορά που θα πλύζω το συναγερμό και θα φεύγω, δημιουργώ ένα σενάριο ότι αν έχω αφήσει την κουζίνα, το φούρνο. Τι ωραίο! Κλείνε μου τα αυτόματα. Θα γλιτώσει κόσμο από ψυχολόγους. Εγώ αυτό το κάνω με τα φώτα, γιατί η γυναίκα μου συνήθως τα αφήνει ανοιχτά. Οπότε. Μόνο η δικιά σου. Και στην τηλεόραση τη δίνει, στροφή. Οπότε αναγκαστικά του έχω φτιάξει ένα σενάριο που λέω κάθε φορά που θα πλύζω το συναγερμό και θα φεύγω, κλείνε μου όλα τα φώτα. Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει. Τι άλλο, πες. Θέλω να μου πεις τι προϋπόθεση υπάρχει για να δικτυωθεί στο σπίτι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχει εφαρμογή που σου δίνει τη δυνατότητα αυτή. Στο σπίτι, πώς πρέπει να είναι δικτυωμένο για να δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες στο κινητό. Υπάρχει ένας controller, ένας ελεγχτής, δηλαδή, ο οποίος μπαίνει στο σπίτι. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερα μεγάλη έξτρα καλωδίωση, διότι τα σήματα αυτά περνάνε από τα υπάρχοντα περίπου καλώδια. Θέλει μια μικρή μετατροπούλα. Από τα καλώδια του ρεύματος. Δηλαδή, μέσα από το καλώδιο του ρεύματος περνάει το σήμα που ελέγχει όλες τις συσκευές. Ποιος θα μας το φτιάξει αυτό, ο ηλεκτρολόγος ή ο. Εσείς. Ο ηλεκτρονικός μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός, ναι, εμείς, ας πούμε, ή κάποιος συνάδελφος. Σε συνεργασία πάντα φυσικά με τον ηλεκτρολόγο. Και... Είναι κάτι που απαιτεί έτσι αρκετά χρήματα. Σε μια μεγάλη μονοκατοικία, δηλαδή που θα είχε ένα κόστος, ας πούμε, περίπου 350-400.000 ευρώ. Παλιά όλα αυτά. Έχει ένα κόστος περίπου στις 10-15.000. Για να φτιάξεις κάποια πράγματα βασικά και μετά όσο θέλεις να το εξελίξεις. Ανεβαίνει το κόστος. Ανεβαίνει το κόστος. Για να εγκαταστήσεις την. Για να βάλεις την εγκατάσταση όλου αυτού και μετά απλά προσθέτεις υπηρεσίες για να το κάνουμε έτσι πιο. Μπορείς δηλαδή να βάλεις ένα αισθητήρα με κάποια φωτόμετρα στην ταράτσα, τα οποία να παρακολουθούν την κίνηση του ήλιου, να σου κατεβάζουν τα ρολά από εκεί που φεύγει ο ήλιος και να τα ανεβάζουν. Αντίστοιχα σενάριο που μπορούμε να κάνουμε και στην επιχείρησή μας. Έχω μία επιχείρηση και θέλω να ξέρω ότι όποτε πέφτει ο ήλιος, ας πούμε έρχεται η νύχτα, θέλω να ανάβουν τα φώτα της βιτρίνας μου. Στην επιχείρηση έχει πολύ μεγαλύτερο γίνεται νόημα αυτό από ό,τι έχει στο σπίτι ενδεχομένως. Και σε μεγάλες επιχειρήσεις ή εργοστάσια ή ξενοδοχεία. Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείς να πετύχεις αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ανυπολόγιστη. Και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο πια στην εποχή μας. Έτσι είναι. Η εξοικονόμηση ενέργειας αυξάνει την παραγωγικότητα πάρα πολύ. Επίσης, μέσω των εφαρμογών αυτών, στα έξυπνα κινητά που λέμε τώρα, μπορείς να αυξήσεις και την κινητικότητα των υπαλλήλων σου. Γιατί πλέον ένας υπάλληλος σε ένα ξενοδοχείο πρέπει να ελέγξει κάποια μηχανήματα. Δεν χρειάζεται αναγκαστικά να φύγει από εκεί που κάνει κάτι άλλο, να πάει στο συγκεκριμένο χώρο όπου πρέπει να πατήσει κάποια κουμπιά και να ξαναγυρίσει θα κάνει πίσω. Όλα από μία συσκευή. Έχει πάντα κάτι μαζί του και από εκεί ελέγχει τα πάντα. Κερδίζεις χρόνο. Κερδίζεις αυτό είναι το ουσιαστικό. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Όλες αυτές οι εφαρμογές για να τις έχουμε πια στη χρήση μας και στη συσκευή του έξυπνου κινητού μας ή στο τάμπλετ που διαθέτουμε, κοστίζουν πολύ. Πολλές φορές είναι δωρεάν. Δηλαδή, η εφαρμογή που σας έδειξα πριν, το GoodNet, είναι δωρεάν, την κατεβάζεις και προσδοκά προφανώς το μέσο έσοδα από κάποια άλλη πηγή. Οι αφημίσεις που μπορεί να έχει μέσα στην εφαρμογή. Ναι, συνήθως είναι ή δωρεάν ή φτηνές γενικά. Δηλαδή, κάνουν 1-2 ευρώ, ας πούμε. Κάποια στιγμή, βέβαια, στο άμεσο μέλλον, όχι στο πολύ μακρινό,
Όλοι οι υπολογιστές θα είναι έτσι όπως βλέπετε αυτές τις έξυπνες συσκευές σήμερα. Δηλαδή τα λάπτοπ ή οι υπολογιστές, οι μεγάλοι επιτραπέζοι όπως τους βλέπετε τώρα, όπως τους βλέπουμε τώρα, δεν θα τους ξαναδούμε κάποια στιγμή. Δηλαδή δείτε τους καλά, πρέπει να τους αποχαιρετήσουμε. Δείτε τους καλά, να τους θυμόμαστε. Όπως χαθήκαν τα pick-up, έτσι θα χαθούν και αυτοί. Είναι προδιαγεγραμμένο και μάλιστα το 2006 είχε γίνει μια μεγάλη έρευνα παγκόσμια που έλεγε ότι μέχρι το 2013 οι έξυπνες φορητές συσκευές θα ξεπεράσουν σε πωλήσεις τους υπολογιστές. Και γίνει ήδη αυτό. Αυτό έγινε το πρώτο εξάμηνο του 10, δηλαδή πριν 2 χρόνια. Άρα μιλάμε ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει, ανάστροφη πορεία δεν υπάρχει, πάμε προς τα εκεί, οπότε ο ρυθμός μεταβολής, δηλαδή πλέον αγοράς τέτοιων, αύξησης των πωλήσεων τέτοιων συσκευών, ήδη έχει ξεπεράσει κατά πολύ τους υπολογιστές. Και αυτό οφείλεται βέβαια στο γεγονός ότι εξυπηρετούν κάποιες ανάγκες, έτσι. Και εφόσον τις εξυπηρετούν, συνεχίζουν και αυξάνονται. Επίσης, αυτό που βλέπουμε σε μεγάλο βαθμό είναι ότι αυτά είναι στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας βέβαια των μεγάλων εταιριών κινητής τηλεφωνίας που πλέον σας δίνει δωρεάν αυτές τις συσκευές. Mm-hmm. Θα βρεις πολύ εύκολα πια τέτοιες συσκευές δωρεάν, οπότε μπορείς πολύ εύκολα να μυθείς και σε ένα τέτοιο περιβάλλον και να απολαύσεις αυτές τις εφαρμογές στην καθημερινότητά σου. Στο πολύ σύντομο και άμεσο μέλλον δεν θα βρίσκεις άλλες συσκευές, θα πουλούνται μόνο τέτοιες συσκευές. Δηλαδή και έχει πέσει και το κόστος τους αισθητά, παραμένουν ακριβές όταν τις αγοράζεις. Και δεν τις κάνουν δώρο από την εταιρεία. Δώρο στα εισαγωγικά, γιατί σε δεσμεύουν με συμβόλαιο ενός έτους. Ναι, εντάξει, τα πληρώνεις μάλλον. Δεν λες να τους έπιασε η καλή τους διάθεση, η γενεοδορία, να μοιράζουν δώρα. Μας ρωτούν αν έχεις άλλη εφαρμογή να μας δείξεις. Έχω και άλλες εφαρμογές, δεν ξέρω αν. Να δείξουμε κάτι τελευταίο. Περίπου, για να δημιουργήσεις αυτή την εφαρμογή που μας έδινες μόλις τώρα, πόσο καιρό σας πήρε να την ολοκληρώσετε? Εμείς ο τρόπος που δουλεύουμε συνήθως για να μπορείς να παράγεις κάποια υπεραξία στην πληροφορική είναι ότι πρέπει ό,τι φτιάχνεις. Θα πω τώρα μια λέξη που δεν την ξέρεις ο πολλής κόσμος, να είναι modular, δηλαδή να μπορείς να φτιάξεις κομμάτια τα οποία θα κουμπώνουν πάνω σε μια μεγαλύτερη πλατφόρμα, ώστε να μπορείς, αφού έχεις τα κομμάτια, αλλά το κομμάτι που στείλαμε τη φωτογραφία και το σημείο μας στο GPS και το μήνυμά μας είναι ένα κομμάτι. Αυτό το κομμάτι να μπορώ να το επαναχρησιμοποιήσω, να είναι δηλαδή ο κώδικας ανακυκλώσιμος και αναχρησιμοποιήσιμος. Αφού λοιπόν φτιάξεις την πλατφόρμα με όλα αυτά τα κομμάτια. Να μπορείς να το μεταποιήσεις μετά. Όχι, να μπορείς να τα εντάξεις σε μία. Ναι, να μπορείς να κουμπώσεις μετά τέτοια κομμάτια πολλά μαζί και να φτιάξεις κάτι που είναι για την Ανδριανή, που είναι για το Στέλιο. Ναι. Για την επιχείρηση δικιά σας, ας πούμε. Οπότε τρως αρκετό χρόνο, αν θες να το κάνεις σωστά, να φτιάξεις αυτή την πλατφόρμα και μετά έχοντας αυτή την πλατφόρμα, κουμπώνοντας τα κατάλληλα κομμάτια που αρμόζουν και που ταιριάζουν στον κάθε πελάτη. Να χτίσεις αυτό που πρέπει να χτίσεις. Mm-hmm. Για πάμε να δούμε την εφαρμογή που μας είπες, γιατί ο χρόνος τελειώνει πια. Έχουμε, ας πούμε, φτιάξει μια εφαρμογή, η οποία είναι για να στέλνεις μηνύματα, SMS, μέσω του κινητού. Θα μου πεις, μα καλά, γιατί και να στέλνεις δωρεάν. Έχει. Τι όφελος έχει? Καταρχήν, στο συγκεκριμένο κινητό συγκεκριμένης μάρκας, τώρα μην κάνουμε διαφήμιση ή δυσφήμιση. Ναι, μας περιμένανε. Ναι, δεν έχεις αναφορά μηνύματος. Όταν στείλεις μήνυμα, δεν έχει αναφορά. Με την εφαρμογή που φτιάξαμε εμείς, υπάρχει και αναφορά. Επίσης, μπορείς να στείλεις μαζικά μηνύματα από εδώ. Σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να στείλεις 10.000 μηνύματα μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Άρα αυτό ωφελεί επιχειρήσεις, εταιρείες, βουλευτές. Ακριβώς. Όλοι αυτοί που είπες είναι πελάτες μας. Επίσης, μπορείς να γράψεις στο πεδίο αποστολέα ό,τι θέλεις. Δηλαδή, μπορείς να γράψεις, ξέρω εγώ, Crete TV. Ή να βάλεις τον αριθμό του κινητού σου και όποιος λάβει το μήνυμα να δει το στείλες εσύ. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ χρήσιμο είναι ότι μπορείς να φτιάξεις ομάδες από φίλους. Οι οποίοι να λαμβάνουν μηνύματα ενημερωτικά ή ευχές ή οτιδήποτε άλλο, ή να το επεκτείνω ένα βήμα παραπέρα. Ας πούμε, αυτό το κομμάτι της κοινωνικής δικτύωσης με το Facebook και με όλα αυτά. Πάω εγώ να πιω τον καφέ μου. Έχω κάνει μια ομάδα που λέω οι φίλοι μου που πάμε για καφέ. Η κολλητή μου. Την ώρα λοιπόν που πίνω καφέ, του έχω πει: αν με δεις ότι βρίσκομαι σε αυτό το σημείο μέσω του GPS, της γεωπληροφορίας, ότι είμαι πάνω από 10 λεπτά σταματημένο σε αυτό το σημείο, στείλε ένα μήνυμα σε αυτή την ομάδα που σου έχω πει, που είναι φίλοι μου ή πάμε για καφέ. Ότι είμαι εκεί, ελάτε, ας πούμε. Μπορεί να κάνει και το εξής. Χωρίς να μας ρωτήσει. Χωρίς να σε ρωτήσει. Α, μπορείς να καρφωθείς όμως. Μα έχεις φτιάξει το σενάριο με βάση αυτό που θέλεις εσύ. Άρα πρέπει να προσέχεις τη βάση του σενάριου. Μπορεί να στέλνει μηνύματα και όποτε εμείς το θελήσουμε, δηλαδή θέλουμε πότε γιορτάζεις τέλειο. Ημερομηνία. Το Αγίου Στυλιανού. Πότε είναι? 26 Νοεμβρίου. 26 Νοεμβρίου να στείλει ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, χρόνια πολλά στέλνει, χωρίς να χρειαστεί να το γράψει, ας πούμε, την ίδια μέρα. Το έχει ετοιμάσει από πριν και να. Βγάζει την υποχρέωση. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορείς να στείλεις, να προγραμματίσει ο Στέλιος, ας πούμε, το κινητό του Δημήτρη ή της Ανδριανής και να της πεις: όταν θα πας στο σούπερ μάρκετ, πάρε μου και εμένα το τάδε πράγμα. Όταν θα πας, κυρία μου, στο παζάρι. Και επειδή πάλι το κινητό θα δει από το GPS που είσαι, θα σου έρθει το μήνυμα ότι. Πάρε μου το τάδε προϊόν, ας πούμε. Αυτά τα θέλω, κάτι τέτοια. Είναι καλό. Μεταξύ συζύγων πρέπει να υπάρχουν αυτά.
Είναι το καμπανάκι. Αγάπη, μην ξεχάσεις το γάλα. Και δεν μου λες... το προγραμματίζεις και στέλνει μήνυμα στη γυναίκα σου. Αγάπη, απόψε θα αργήσω. Έχουμε συμβούλιο. Και την ίδια στιγμή στέλνει τη γραμματέα σου απόψε το βράδυ. Αγάπη, απόψε θα αργήσεις. Είστε πονηροί. Οι εφαρμογές μας δεν κάνουν τέτοια πονηρά πράγματα. Λοιπόν, ρε, ό,τι θέλει ο πελάτης. Θα πεις εσύ όχι, άμα χρειαστεί. Όχι, και ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Απόλυτα χιεμήθεια. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Αντώνη, να είσαι καλά. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιβάλλεται. Εγώ λέω να καθόμαστε σπίτι και να κάνουμε την εκπομπή με εφαρμογές. Κάνα πρόγραμμα που να λέει πάμε σε διαφημίσεις. Δεν πρέπει να κάνετε. Εύκολο. Και να θυμίζουν και τα δώρα της εκπομπής. Τι πάμε σε διαφημίσεις, καλέ, να λείπουμε εμείς εντελώς, να κάνει μόνο του το... Αυτό, εμείς θα είμαστε έξω για καφέ. Από το σπίτι, εξαποστάζουσα, εκπομπή, εξαποστάζουσα. Εκεί που θα φτιάχνω τον Παμιελίδικο θα σας λέω και μια είδηση. Και θα βλέπετε μια φωτογραφία μας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά ερχόμαστε, πάντα με καλή διάθεση για να σας πούμε και άλλα ωραία πράγματα.